Είναι ένας τόπος πραγματικά που σε αφήνει έκθαμβο. Είναι τόσο σπουδαίος ο αρχαιολογικός χώρος, ομολογώ ότι δεν τον είχα ξαναδεί από κοντά. Και χάρηκα που παρόλη τη βροχή είμαστε εδώ με όλους, με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Δήμαρχο και με τον βουλευτή μας και την έφορο, την Αγγελή, να δούμε αυτό τον εκπληκτικό χώρο που έχει, εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο, έχει και ένα θέατρο που εντάσσεται στη διαδρομή των 5 θεάτρων της Υπήρου. Ήμουν από το πρωί στη Δοδόνη και είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία και η συμβολή της περιφέρειας στην ανάδειξη αυτών των 5 θεάτρων. Ήδη στα γείτανα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Η Δοδόνη έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων. Το θέατρο εδώ στην Κασόπη έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μελέτες, θα ολοκληρωθούν και οι δεύτερες, και έχει ήδη ενταχθεί και αυτό σε πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι άμεσα από το φετινό καλοκαίρι θα αρχίσουν οι εργασίες για να προλάβουμε τους θερινούς μήνες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάδειξη των θεάτρων, όπως και του μικρού θεάτρου της Αμβρακίας στην Νικόπολη, μετά που και αυτό θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη είναι ένα από τα σημαντικά θέατρα. Εγώ έχω παίξει εκεί από το 1975 και πρόσφατα στο Αρχαιοδείο, ναι. Θέλω να πω ότι τα αρχαία θέατρα δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος με πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένας τόπος που είναι σχολείο, είναι εκπαίδευση, είναι συνειδητότητα του πολίτη. Είναι ένα μέρος που συγκεντρώνονται όλοι οι πολίτες, ένα μέρος που αναδεικνύει τις περιοχές και ανασύρει και την γενικότερη ανάπτυξη του τόπου. Και για τους Έλληνες επισκέπτες, αλλά και για τους ξένους επισκέπτες. Και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να αναδειχτούν αυτοί οι χώροι, να πάρουν τη θέση που τους αξίζει με προσοχή, με επιστημονική μελέτη και σωστή αναστήλωση και ανάδειξη, έτσι ώστε να δοθούν όχι μόνο σε αυτή τη γενιά, αλλά και στις επόμενες γενιές όπως τους αξίζει. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη δουλειά που γίνεται, δίνω συγχαρητήρια και στην εφορία και στους αρχαιολόγους, αλλά και ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη συμβολή το Δήμο και την Περιφέρεια, κυρίως που μας βοηθάει με τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Εγώ σας ευχαριστώ.